Okay. Muy buenas tardes, bienvenidos. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Bienvenidos todos a la 13ª. Το 13ο Φεστιβάλ Λέα. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μια υπέροχη χώρα, τη χώρα του Παναμά. Με μια ομιλία πολύ ενδιαφέρουσα που ονομάζεται «Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παναμαϊκής λογοτεχνίας». Θα είναι μαζί μας από την κυρία Μαρία Σαχέλ, που είναι σπουδές πάνω στη λογοτεχνία και εξειδικευμένος επιστήμονας πάνω στη λογοτεχνία. Θέλω να ευχαριστήσω την πρεσβεία του Παναμά. Την κυρία Τζούλη Λιβερόπουλος, που είναι η πρέσβης μαζί μας σήμερα. Σας δίνω το λόγο στην κυρία Τζούλη Λιβερόπουλος, την πρέσβη. Καλησπέρα σας όλους. Φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από την ανεξαρτησία του Παναμά από την Ισπανία, όπως και αντιστοίχως και της Ελλάδας από τους Οθωμανούς. Δείχνει πως οι δύο χώρες συνδέονται με ισχυρούς δεσμούς. Γι' αυτό πιστοποιείται μέσα από διεθνείς συμφωνίες, τις οποίες έχουν υπογράψει, και γνωριζόμαστε μέσα από τη λογοτεχνία, την τέχνη και τον πολιτισμό. Γι' αυτό το λόγο ευχαριστούμε θερμά τους οργανωτές του Φεστιβάλ Λέα, οι οποίοι είχαν την υπέροχη πρωτοβουλία να παρουσιάσουμε την πλούσια του πολιτισμού της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής. Σήμερα είναι χαρά μου και τιμή να παρουσιάσω την συνάδελφό μου και προσωπική φίλη, την ιστορικό και συγγραφέα από τον Παναμά, την κυρία Μαριέλα Σαχέλ, η οποία δέχθηκε με χαρά την πρόσκλησή μας και είναι σήμερα μαζί μας για να μας παρουσιάσει μια ομιλία με τίτλο «Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παναμαϊκής λογοτεχνίας». Η κυρία Σαχέλ θα μας βοηθήσει να ταξιδέψουμε. Θέλω να την ευχαριστήσουμε, κυρία Σαχέλ, και την κυρία Αδριάννα Μαρτίνες για τη σημερινή ημερομηνία εκδήλωση. Ευχαριστώ και χαιρετισμούς σε όλους από την Ελλάδα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλώς ορίσατε στο 13ο Φεστιβάλ Λέα. Ελπίζουμε πως σας αρέσει και πως ενδεχομένως να μπορέσουμε το χρόνο να είμαστε, να βρεθούμε από κοντά στην πόλη των Αθηνών. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Λιμπερόπουλο, την πρέσβη. Και σας αφήνω, δίνω το λόγο στην κυρία Σαχέλ για να μας παρουσιάσει και να μας μιλήσει για τον λογοτεχνικό κόσμο του Παναμά. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ την πρεσβεία του Παναμά στην Ελλάδα και το Φεστιβάλ Λέα που μου χώρισαν αυτό το βήμα ώστε να μπορέσω να σας προσφέρω μια εικόνα σύντομη της παναμαϊκής λογοτεχνίας. Όπως πολύ γνωρίζετε, αυτή η μικρή χώρα στον ισθμό της Κεντρικής Αμερικής, που ιστορικά ανήκει στην Νότια Αμερική, γεωγραφικά στην Κεντρική Αμερική και ιδιοκρασιακά στην Καραϊβική, δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή εκτός συνόρων για τη λογοτεχνική της παραγωγή. Ωστόσο, υπάρχει μια ευρεία και πλούσια μυθιστορηματική, ποιητική, δοκιμιακή παραγωγή που περιγράφει τόσο τους παραμένους όσο και τους καθοριστικούς παράγοντες που μας σημάδεψαν σαν χώρα. Για να μπούμε λίγο στο κλίμα και να καταλάβετε το πώς προέκυψε ως χώρα, όσο και τις σταθερές που ένωσαν τους παραμένους συγγραφείς, πρέπει να σας εξηγήσω ότι ο Παναμάς ήταν ισπανική απικία. Αποφάσισε το 1821 να ανεξαρτοποιηθεί, πριν από 200 χρόνια δηλαδή, να αναξιοποιηθεί από το στέμα της Ιβηρικής Χερσονήσου και να ενωθεί οικειοθελώς σε αυτό που μέχρι το 1830 ήταν γνωστό ως Μεγάλη Κολομβία. Και εκείνο τον καιρό υποσχόταν μια μεγάλη χώρα υπό την ηγεσία του απελευθερωτή Σιμών Μπολίβαρ. Σε αυτή τη μεγάλη χώρα, το 1830 και έπειτα ονομάστηκε Νέα Γρανάδα, εκτός από την Κολομβία, ανήκαν επίσης η Βενεζουέλα και το Εκουαδόρ. Ο Παναμάς έκανε δύο απόπειρες να αποσχιστεί από την Ομοσπονδία το 1840 και το 1850. Ο Σιμών Μπολίβαρ πέθανε το 1831, η χώρα έμεινε στα χέρια του Φρανσίσκο ντε Πάουλα Σαντάντερ. Σημαντική ημερομηνία για το Παναμά ήταν 1848 μέχρι το 1855,
όταν ξέσπασε στην Καλιφόρνια ο πυρετός του Χρυσού που έκανε ξεκάθαρο στον ίσμο το πεπρωμένο του ως πέρασμα της χώρας. Μια χώρα που γεωγραφικά βρίσκεται στην πιο στενή ζώνη της Αμερικανικής Υπήρου. Μόνο 80 χιλιόμετρα χωρίζουν τον ένα ωκεανό από τον άλλο. Για αυτή την περίσταση κατασκευάστηκε ο σιδηρόδρομος για να μπορέσει να μεταφέρει τους χρυσοθύρες από τη μια ακτή στην άλλη, από την Ανατολή στη Δύση, συγκεκριμένα στο Σαν Φρανσίσκο, όπου συγκεντρώθηκε όλος αυτός ο παροξυσμός για τον χρυσό. Οι τρεις διαδρομές ήταν να διατρέξουν τα εδάφη των ΗΠΑ από Ατλαντικό στον Ελληνικό, μια διαδρομή 5.000 χιλιόμετρων με άμαξες που τις έσαιναν άλογα ή μουλάρια. Μια δεύτερη, να κάνουν το γύρο της Υπήρου, περνώντας από το ακροτήρι Χόρν στη Χιλή και πιο σύντομη να κατευθυνθούν από την Καλιφόρνια, περνώντας από τον Παναμά, διαρκώντας λιγότερα από κάποια χιλιόμετρα. Ο σιδηρόδρομος κατασκευάστηκε το 1850 με εργατικά χέρια από την Κίνα και τις σκοτεινές Αντίλες. Και για αυτές τις περιπέτειες μιλάνε δύο βιβλία που εκδόθηκαν σαν μυθιστορήματα. Το El Caballo de Oro του Juan David Morgan και το Runnels, El Verdugo del Yankee Strip του Andrés Villa. Πριν πεθάνει το 1831, ο Σμπολίβαρ είχε ζητήσει το σχεδιασμό ενός σιδηροδρόμου που θα έδωνε τις δύο ακτές. Γιατί αυτό που υπήρχε τότε ήταν το διάσημο Camino de las Cruces, να μην πείσουν μας ήταν πριν Camino Real, Real. Και χρησιμοποιούνταν για την επικοινωνία μεταξύ του Ιστιμού για πάνω από τρεις αιώνες. Ο οραματιστής Μπολίβαρ σκέφτηκε ότι ήταν μια πιο γρήγορη και πιο οικονομική εναλλακτική. Και αυτό ήταν απαραίτητο. Δεδομένη τη δυσκολία να κατασκευαστεί μια διόρυγα με τη διαθέσιμη τεχνολογία, ένα σιδηρόδρομο φαινόταν ως ιδανική λύση. Όντας ο ίσμος του Παναμά το πιο καθαρό πέρασμα στη μέση της Υπήρου, δεν έλειψαν ξένες δυνάμεις που ήθελαν να κατασκευάσουν μια διόρυγα που να ενώνει τους δύο ωκεανούς και έτσι να συντομεύσουν τις θαλάσσιες όδους. Και γιατί όχι. Οι χερσαίες διαδρομές ανάμεσα στις δύο πλευρές της Υπήρου και επιπλέον να ενώσει με τους υπόλοιπους ωκεανούς του κόσμου την περιοχή. Το 1876 η Γεωγραφική Υπηρεσία των Παρισίων οργάνωσε μια επιτροπή που προωθούσε τη διεθνή συνεργασία για να πραγματοποιηθούν μελέτες που να γεμίσουν τα κενά που υπήρχαν σχετικά με τη γνώση της περιοχής της Κεντρικής Αμερικής, με βλέψεις να κατασκευάσουν μια διαοκεανική διόρυγα. Η επιτροπή είχε πρόεδρο τον Φερντιναντ Λεσέπς, τον ίδιο άνθρωπο που διεύθυνε την εταιρεία που κατασκεύασε τη διόρυγα του Σουέζ στην Αίγυπτο και είχε εγγενιαστεί το 1869. Μετά από διάφορες μελέτες, υπογράφηκε ένα συμβόλαιο με την Κολομβιανή κυβέρνηση στις 20 Μαρτίου 1878, που παραχωρούσε στην εταιρεία το αποκλειστικό δικαίωμα κατασκευής μιας διαοκεανικής διόρυγας στον Παναμά. Σύμφωνα με μια ρήτρα, η θαλάσσια δόση ξαναγύρισε στα χέρια της Κολομβιανής κυβέρνησης ύστερα από 99 χρόνια χωρίς αποζημίωση. Η Γεωγραφική Υπηρεσία των Παρισίων έστειλε προσκλήσεις για το πρώτο διεθνές συνέδριο μελετών για τη διαοκεανική διόρυγα, που είχε προγραμματιστεί να γίνει στο Παρίσι στις 15 Μαΐου 1879. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν 14 προτάσεις για διόρυγες στο επίπεδο της θάλασσας για τον Παναμά, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου του Λεσέπς, το οποίο έκανε ο Λουσιέν Βάις, εγγονός του Ιωσήφ Μοναπάρτη. Μια επιτροπή περιόρισε τις επιλογές σε Νικαράγουα και στον Παναμά. Λέγεται ότι οι ασκούντες επιρροή έπραξαν αυτά που έπρεπε ώστε να απορριφθεί η διαδρομή μέσω Νικαράγουας εξαιτίας ενός γραμματόσημου πρόσφατης κυκλοφορίας όπου φαινόταν το ηφαίστειο Μομοτόμπο να εκρήγνεται. Στον Παναμά δεν υπήρχαν σεισμοί ούτε σεισμικές δομήσεις όπως στην Νικαράγουα, που είναι κάτι συνηθισμένο. Συνεπώς, τόσο η κατασκευή της διόρυγας του Παναμά πρώτα από τους Γάλλους, όσο και η ολοκλήρωσή της από τους Βορειοαμερικάνους, υπήρξε η αιτία που ένωσε ένα λαό σε όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπεριβαλλομένης και της λογοτεχνίας. Η γαλλική εταιρεία της διόρυγας δεν προέβλεψε το δύσκολο κλίμα του Ιστμού, ούτε τις αρρώστιες και τον κίτρινο πυρετό. Ήταν μια οικονομική καταστροφή που οδήγησε τον Φερντιναντ Λεσέπς στη φυλακή. Ένας πανέξυπνος Γάλλος, ο Φιλίπ Μπουνό Μπαρίλα, αναλύοντας τη δυσαρέσκεια του παναμέζικου πληθυσμού από την εγκατάλειψή του που μας είχε υποβάλει η κυβέρνηση Κολομβίας, ήμασταν μια ξεχασμένη επαρχία, εκμεταλλεύτηκε αυτή τη συγκυρία για να διαπραγματευτεί με την κυβέρνηση των ΗΠΑ και να καταφέρει όσους συνωμοτούσαν για την ανεξαρτησία της Νοτιοαμερικής χώρας να αποδεχτούν μια συνθήκη που θα παραχωρούσε σε αυτή τη δύναμη του Βορρά την επικαρπία του μεγαλύτερου μας ατού σαν χώρα, της γεωγραφικής μας θέσης. Η συνθήκη Hai Bunao Varilla, που υπογράφηκε στις 18 Νοεμβρίου του 1923, λίγες μόλις μέρες μετά την απόσυρση του Παναμά από την Κολομβία στις 3 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Ήταν μια διεθνή συμφωνία που υπέγραψαν ο Bunao Varilla, εκπρόσωπος της Γαλλικής Εταιρείας, και οι ΗΠΑ με τον Τζον Χέι, τον τότε Υπουργό Εξωτερικών. Η εν λόγω συνθήκη πρακτικά συνεπαγόταν την κυδαιμονία των ΗΠΑ πάνω στο Παναμά και επέτρεψε την παγίωση της βορειοαμερικανικής κυριαρχίας πάνω σε μια λωρίδα γης με πλάτος 10 χιλιόμετρων σε κάθε πλευρά,
από όπου θα περνούσε η διόρυγα του Παναμά και η οποία ονομάστηκε ζώνη της διόρυγας. Το χειρότερο από όλα ήταν ότι η συνθήκη, την οποία κανείς από όσους υπέγραψαν δεν ήταν Παναμέζος, ήταν επαόριστον, είχε ισχύει επαόριστον. Από αυτή τη χρονιά και μετά, στις αρχές του 20ου αιώνα, άρχισε να δρεώνεται η Παναμεζοσύνη μας, γύρω από την οποία έχουν γράψει πολλοί συγγραφείς. Ωστόσο, οι Κολομβιανοί δεν ήταν και πολύ ευτυχείς που έχασαν μια επαρχία τους από μια δύναμη όπως οι ΗΠΑ και αυτό καταγράφεται στα βιβλία «Η ιστορία Secreta de Costaguana» του Juan Gabriel Vázquez και το βιβλίο «La Guerra Perdida del Indio Lorenzo» του Ραφαέλ Μπαένα και οι δύο Κολομβιανοί συγγραφείς. Όμως έχουμε έρθει εδώ για να μιλήσουμε για τον Παναμά. Όλες τις άλλες αναφορές μπορώ να τις παραθέσω αργότερα. Η απόσχεση από την Κολομβία ήταν το αποτέλεσμα του Παναμέζικου θράσους, της φιλοδοξίας των ΗΠΑ, της γαλλικής απληστίας και της Κολομβιανής κοντοφθαλμοσύνης. Αν και ανεξαρτησία είχε το 1903, το πρώτο πανεπιστήμιο της δημοκρατικής εποχής ιδρύθηκε το 1935, το πρώτο πανεπιστήμιο του Παναμά. Εν τω μεταξύ, εμφανίστηκαν εξαιρετικοί αυτοδίδακτοι συγγραφείς που δεν είχαν τα μέσα να βγουν να σπουδάσουν στο πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν ο Αντών Γιγέρμο Αντρέβε, ο Ρόκε Χαβιέρ Λαουρέντσα και ο Διόχενες Δελαρόσα. Οπότε, σαν δημιουργός πολιτισμού, ειδικό συνδική τέχνη και κλασική λογοτεχνία και ο τρίτος μεγάλος δικημογεωγράφος και στοχαστής. Ας έχουμε στο νου μας ότι μέχρι που χωριστήκαμε την Κολομβία, οι πολίτες του Παναμά ήταν Κολομβιανοί. Ο Αντρέβε γεννήθηκε το 1879. Στα 14 του συνέθεσε το Νοσταλγία, ένα ποίημα που αργότερα το 1894 εκδόθηκε στον ελεύθερο τύπο της Κωνσταντίνα. Το 1895 ξεκινάει η δημοσιογραφική συνεργασία του με την εφημερίδα Ελάπιθ, εφημερίδα φιλελεύθερων αντιλήψεων. Ήταν ένθερμος θειασότης στον δραστηριοτήτη του πνεύματος στον Ιστμό και ένας από τους πιο ικανούς και ακούραστος υποστηρικτές των γραμμάτων της πατρίδας. Από πολύ μικρό συμμετείχε στη λογοτεχνική ζωή του Ιστμού. Την 1η Δεκεμβρίου 1896 δημοσιεύει το «Ελ Κόσμος» όταν ήταν μόλις 17 χρόνια. Ο Γέρμα Αντρέβε συμμετείχε επίσης ανοιχτά και στην πολιτική ζωή της χώρας, μέχρι το σημείο να φυλακιστεί κατά τη διάρκεια του πολέμου των 1000 ημερών και την διαμαρτυρία του για την εκτέλεση του Βικτοριάνου Λορέτσο στις 15 Μαΐου 1903. Έπειτα, ο Αντρέβε αφοσιώνεται εκ νέου στο έργο του ως υποστηρικτής των γραμμάτων. Αυτή τη φορά με την ίδρυση του El Heraldo del Istmo το 1904, μια έκδοση που κυκλοφορούσε κάθε δύο εβδομάδες και όπου έδινα ραντεβού σε αυτήν την πιο διακεκριμένη συγγραφή της εποχής. Ο Ρόκε Χαβιέρ Λαουρέντσα ήταν Παναμέζος και γεννήθηκε το 1910 και θεωρείται πρωτοπόρος συγγραφέας, δημοσιογράφος, ποιητής, δοκιμιογράφος, κριτικό λογοτεχνίας, μεταφραστής και διπλωμάτης. Ήταν πρόξενος του Παναμά στο Ρίο Ντε Τζανέιρο και εκπρόσωπος του Παναμά στην UNESCO. Ο Διόχενες Δελαρόσα γεννήθηκε το 1904, ήταν Παναμέζος δημοσιογράφος, δοκιμιογράφος, διπλωμάτης και πολιτικός αριστεράς. Σπούδασε στο Εθνικό Ινστιτούτο και με το αποφύτησε άρχισε να δραστηριοποιείται στη δημοσιογραφία. Ήταν μέλος της Ακαδημίας του Παναμά για την ιστορία και τη γλώσσα. Ήταν λαϊκός αντιπρόσωπος στο Δημοτικό Συμβούλιο του Παναμά και εκπρόσωπος του Σοσιαλιστικού Κόμματος στην Εθνική Συντακτική Συντέλεση το 1946. Ήταν μέλος της ομάδας διαπραγματεύσεων για τις συνθήκες της διόρυγας με τις ΗΠΑ. Το Ρίχο Σκάρπερ, προσωπικός βοηθός του Προέδρου Ερνέστο Ντε Λα Γουάρντια και των Βενεζουελών Ρόμπουλο Εσκόμπαρ Μπετανκούρ και Κάρλος Άντρες Πέρες. Στις 15 Αυγούστου η διόρυγα πρόγραμμα άνοιξε για τη διεθνική κυκλοφορία με τη διέλευση του πλοίου Ανκόρ. Με το λόγο της έναρξης του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου τον Ιούλιο του ίδιου έτους, οι εορτασμοί που είχαν προγραμματιστεί δεν πραγματοποιήθηκαν. Ωστόσο, η παρουσία μιας χώρας στη μέση μιας άλλης, με τους διαχωρισμούς και τις διακρίσεις της, άρχισε να οξύνει τα εθνικιστικά πράγματα. Η ανακήρυξη της δημοκρατίας θεωρήθηκε στην αρχή ως άνοιγμα στην οικονομική πρόοδο, την πολιτική τάξη και την ειρήνη. Δεν άρχισαν να εμφανιστούν ωστόσο εκείνοι που προειδοποιούσαν για τις σοβαρότητες επιπτώσεις του γεγονός. Ένας πιο εμβληματικός ήταν ο ποιητής Ρικάρδο Μιρό, στο όνομα του οποίου γίνεται κάθε χρόνο ο πιο σημαντικός λογοτεχνικός διαγωνισμός της χώρας. Ο Μιρό κατάλαβε με την λαρεφία του ότι αν και ξεπεράστηκαν οι απογοητεύσεις και οι δυσκολίες που υποφέραμε τα χρόνια της προσάρτησής μας στην Κολομβία, το πληρώσαμε ωστόσο με ένα υψηλότατο τίμημα που απειλούσε ακόμα και την ακαιρεότητα του νέου έθνους. Ο ποιητής έγραψε το 1904 κιόλας ένα ποίημα με τον τίτλο «Απαναμά», στον Παναμά δηλαδή, για την πρώτη επέτειο της δημοκρατίας. Γεννήθηκε πριν από την απόσχηση από την Κολομβία, ταξίδεψε στην Μπογκοτά για τις ανώτερες σπουδές.
Επέστρεψε ωστόσο στον Παναμά εξαιτίας του πολέμου των χιλίων ημερών το 1899. Μετακόμισε στην Ισπανία και από το 1908 έως το 1911 ανέλαβε τη θέση του πρόξενου στη Μαρτυρία. Το πιο διάσημο ποίημα του, Πάτρια, πατρίδα δηλαδή, διηγημά τον νοσταλγία γιατί βρίσκεται μακριά από τη γη του. Άλλος μεγάλος συγγραφέας του Παναμά ήταν ο Γάσπαρ Οκτάβιο Ερνάντες, προς τη μήνυ του οποίου γιορτάζεται η μέρα του δημοσιογράφου κάθε χρόνο στις 13 Νοεμβρίου. Σε ανάμνηση της ημερομηνίας που ως διευθυντής σύνταξης της εφημερίδας La Estrella de Panamá το 1918 έπεσε νεκρός από καρδιακή προσβολή την ώρα που έγραφε στο γράφομηχανή του. Ήταν μόλις 25 ετών, αλλά είχε ήδη το προσπεκτικό ποιητικό έργο με κορυφαίο έργο το Canto a la Bandera, ύμνος της συνάδας. Σε αυτή την παρουσίαση θέλω να τονίσω το ρόλο της λογοτεχνίας στην πατριωτική και εθνικιστική διαμόρφωση των Παναμέζων και στην ταυτότητά μας ως έθνος. Ένας λαός με εύθραστη βούληση για ανεξαρτησία και λιγότερη αγάπη για τη γη του, εύκολα θα είχε μετατραπεί σε πτωρεκτοράτο και θα είχε χάσει τα βασικά γνωρίσματα της εθνικότητάς του. Οι γυναικές φωνές δεν θα μπορούσαν να λείπουν από αυτόν τον εθνικό αναβρασμό που τρακουνούσε τους Παναμένους διανοούμενους και ξεχωρίζει η ποιήτρια Αμέλια Ντενίς Ντεϊκάσα με το έργο της Αλθέρο Ανκών, στον Λόφ Ανκών δηλαδή. Το υπέροχο αυτό ποίημα δεν μιλάει μόνο για αγώνες και διαμαρτυρίες, αλλά για την πικρία και την απογοήτευση, όπως έγραψε ο Μωύσης στο ρήχο στην ανθολογία του Αλκών Λιμπεράδο. Και αυτός ο λόφος, ύψους 300 μέτρων περίπου, είναι το μοναδικό πράγμα στην ιστορία που κατακτήθηκε με τη βοήθεια ενός ποίηματος, σαν λυρικό όπλο, μιας και βρισκόμενος στην είσοδο του Διόρυγα του Παναμά και που είχαν υπογραφεί και επικυρωθεί οι συνθήκες του Ρίκος Κάρτερ, που ξαναέδιναν στον Παναμά την κυριαρχία πάνω στην περιβίωση τη ζώνη τη Διόρυγα, 10 χιλιόμετρα σε κάθε πλευρά του Καλαγιού, το 1987. Αρχίθηκε η επιστροφή του λόφου Ανκών δύο δεκαετίες πριν από την προβλεπόμενη και αμοιβαία συμφωνημένη ημερομηνία. Πράγμα που τελικά έγινε το 1999. Η κίνηση αυτή ήταν αποτέλεσμα του ότι οι Παναμέζοι διαπραγματευτές απήγγειλαν το ποίημα αυτούς βολιοαμερικανούς ομολόγους τους σε μια αυτοσχέδια και ελεύθερη μετάφραση. Μιλώντας για γυναικείες φωνές, θέλω να ξεχωρίσω το έργο της Μαρία Ολύμπια Δεομαλτία, 1891, την επωνομαζόμενη και ο κορυδαλός του Τσιρική, που ήταν η ηθαγενής της επαρχίας που συνοδεύει με την Κωνσταντίνα. Και γράψει πολλές ειδικές συλλογές, μία από τις οποίες πολύ ξεχωριστή είχε ο τίτλο Νιάτο Ρεμάι, που λέγεται Τα βάσανα μιας γυναίκας γνόμπε, που έτσι ονομάζαν τότε οι Ουαϊμοί σε αυτή την εθνότητα. Αφού επιδεχθήκαμε το ρόλο γέφυρα του κόσμου, καρδιά του σύμπαντος, φράση που αποδίδεται στον Πολύπαρ το 1919 και με μότο το Προμούντι Μπενεφίσιο, προς όφελος του κόσμου, που φιγουράρει στο εθνικό μας έμβλημα, η ποιητική παραγωγή ήταν μεγάλη πια και αυτό επισημαίνεται από το Ιτινεράριο de la Poesía Παναμένια, με συγχωρείτε, δρομολόγιο της Παναμένης ποιήσης, του Ροντρίγο Μυρό, γιο του Ρικάρδο Μυρό. Κάτω από αυτό το ποίημα ξεχωρίζουν τα ποίηματα του Ντεμέτριο Ερέρα Σεβιγιάνο, τα δεκάστιχα του Κάρλος Φραντσικό Τσακμαρτίν. Τα ποίηματα άρχισαν να εκφράζουν διαμαρτυρίες ενάντια στις παρεμβάσεις και την κατοχή, ενάντια στους φιλετικούς διαχωρισμούς και τις ανισότητες και ενάντια στον προβλεπτισμό των κατίνων και των μπουρδέλων που ξεφύτρωναν παντού δεδομένης της μαζικής παρουσίασης βορειοαμερικανών στρατιωτών. Με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο να έχει πια τελειώσει και μπροστά στην απόπειρα των ΗΠΑ να διατηρήσουν κάποιες από τις στρατιωτικές βάσεις που καταζήμαζαν κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι ποιητές ταυτίστηκαν τόσο με το λαϊκό συνέστημα ενάντια στην στρατιωτική παρουσία των Βορειοαμερικανών, όσο και με τις εκδικήσεις για μια σωστή και δίκαιη συνομφωνία για τον Παναμά. Πολλοί Παναμαίοι συγγραφείς έγραψαν ποίηματα για τη Διόρυγα. Κάποια αντικατοπτρίζουν τον αντίκτυπο που είχε η άφιξη τόσων χιλιάδων εργατών από όλα τα μέρη σε μια τόσο μικρή χώρα. Μετανάστευση που είχε συνέπεια τη δημιουργία πυκνοκατοικημένων γειτονιών, τυφτό για τον οποίο ύμνησε ο Ντεμέτριο Ερέρα Σεβιγιάνο. Μια λεωφόρο χώριζε, λες και ήταν το σύνορο ανάμεσα στις δύο χώρες, την Βολίβουη μεγαλού πολιτικοτέμουσα από την ήρεμη ζώνη τη Διόρυγα. Ο Παναμά δεν είχε λιμάνια, δεν είχε σιδηροδρόμους και είχε ελάχιστη δικαιοδοσία πάνω στη λωρίδα που είχε παραχωρήσει επάριστον. Οι ποιητές έδειξαν την ευαισθησία και την αγανάκτησή τους όταν είδαν και ένιωσαν ότι στην ίδια τους τη χώρα γίνονταν διακρίσεις κατά των Αφροαντιλιανών, όπως γίνονταν στο νότο των ΗΠΑ κατά των Αφροαμερικανών. Ότι ο πιο υψηλό βαθμό δημόσιο λειτουργό ονομάζονταν κυβερνήσει και ότι του Παναμέζου που έκαναν μια τροχαία παράβαση βρίσκονταν κατηγορούμενοι για κάποιο πνεύμα. Πτέσμα, με συγχωρείτε, τους δίκαζαν στα αγγλικά και οι αποφάσεις που έγιναν για τις επέσεις παίρνοντας ένα δικαστήριο στην πολιτεία της Λουιζιάννας στις ΗΠΑ. Όλοι οι Παναμέζοι ήμασταν ευαίσθητοι σε αυτήν την κατάσταση. Αλλά οι ποιητές ήταν ακόμα περισσότερο και για τον παρελθωρισμό και για την επιρροή τους στον επαναπροσδιορισμό της εθνικότητάς μας. Κέρδισαν γι' αυτό το λόγο μια τιμητική θέση στην ιστορία του Παναμά.
Αυτό είναι ένα απόσπασμα από την ανακτήρια ομιλία του στην Ακαδημία του Παναμά, τη γλώσσα του κυρίου του Δόκτωρα Αριστίδης Ρόγιο, πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τωρινού Διευθυντή της Ακαδημίας του Παναμά, τη γλώσσα και υπουργό για θέματα διόρυγας. Μέχρι να πείμα, το κανάλι Παναμά τυχαίνε πέθεσα ασομπράδος. Η διόρυγα του Παναμά έχει έκλειπει τα ψάρια. Του σημερινού ακαδημαϊκού Αρισίδης Μαρτίνες Ορτέγα, που υπονοεί, ήταν λογικό να νιώθουν τα ψάρια έκπληξη μπροστά στην παράξενη τεχνολογία που εισέβαλε στη φύση. Ελπίζω αυτή η έκπληξη να έχει κομπάσει τώρα που όπως 31 Δεκεμβρίου 1999 είμαστε οι απόλυτοι κύριοι της γεωγραφικής μας θέσης. Ακόμα και αν η εφαρμογή της συνθήκης κράτησε για 23 χρόνια, τη μεταβατική όπως λέει την περίοδο, και η επίτευξη της νέας της συνθήκης μας πήρε 74 χρόνια. Από την εγκατάσταση των βορειοαμερικανών βάσεων στη μικρή μας χώρα, οι εντάσεις ήταν πάντα συνεχείς και οι απόπειρες να επαναδιαπραγματευτούν μια νέα συνθήκη παρέμειναν επίσης συνεχείς. Ωστόσο, στις 9 Ιανουαρίου του 1964 το σκηνή έσπασε για την πιο αδύναμη πλευρά. Μια ομάδα φοιτητών του Εθνικού Ινστιτούτου διέσχισε τα σύνορα που χώριζαν τη ζώνη της Διόρυγας από την πόλη της πρωτεύουσας για να υψώσουν την παραμέση σημαία στο γυμνάσιο της Μπαλμπόα. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο πρόεδρος Τζον Εφ Κένεντι και ο πρόεδρος του Παναμά, Ρομπέρτο Φι Τσιάρι, είχαν συμφωνήσει και οι δύο σημαίες θα κοιμάζαν στα δημόσια κτίρια. Γιατί μέχρι τότε υψωνόταν μόνο εκείνη των ΗΠΑ και αυτό ήταν αιτία απογοήτευσης και δυσαρέσκειας από τη μεριά του εθνικού πληθυσμού. Οι στρατιώτες, οθούμενοι από τον βορειοαμερικανό εθνικισμό, δεν άφησαν τους Παναμένους να ολοκληρώσουν τον σκοπό τους και έσπασαν τη σημαία του Παναμά. Αυτό πυροδότησε μια αντιπαράθεση που είχε ως αποτέλεσμα 22 νεκρούς και τη διακοπή της σχέσης των δύο χωρών. Πρώτη φορά μια χώρα της Λατινικής Αμερικής και μικρή χώρα τόλμησε να διακόψει τη σχέση με μια δύναμη του Βορρά. Ο πρόεδρος Τσιάρι έμεινε γνωστός ως ο πρόεδρος της αξιοπρέπειας. Αρκετά βιβλία γράφτηκαν γύρω από αυτό το γεγονός, που εκτός από νεκρούς άφησε και καταστροφές σε διάφορες πόλεις, γιατί ο πληθυσμός του Παναμά είχε εξαγριωθεί. Ένα από τα καλύτερα είναι το 9 Ιανουαρίου 1964 και Πασό Υπορκέ, 9 Ιανουαρίου 1964, τι συνέβη και γιατί, του Ρομπέρτο Μέντες. Επίσης, εκείνο τη ποιήτρια Μιρέγια Ερνάντες, στου Στεδιό Ενενέρο, συνέβη το Γενάρη, που εξέφρασε την αγανάκτηση τη μέσα από ένα έργο θεατρικό. Το μυθιστόρημα Canal Zone, η ζώνη τη Διόρυγα, ελάχιστα γνωστό στον Παναμά, γράφτηκε το 1934 από τον Εκουαδορνιό Ντεμέτριο Αγγιλέρα Μάλτα, ο οποίο έζησε 4 χρόνια στη χώρα μα και εργάστηκε ω δημοσιογράφο στην εφημερίδα El Diario de Panamá. Το έργο πραγματεύεται την ταραχώδη νεανικά χρόνια του Πέδρο Κόρση, γιο ενός Έλληνα που δούλευε στη Διόρυγα και μιας αφροαντιλιανής γυναίκας. Με το θάνατο του πατέρα του, όταν ο παιδί των 16 χρονών, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τις σπουδές του Εθνικού Ινστιτούτου και ξεκινά να βγάλει τα προστοζήν, κάτι που δεν ήταν καθόλου εύκολο. Συμμετείχε στο κίνημα των ενοικιαστών του 1932, που είχε τη τρίτη του στα γεγονότα του 1925. Και απογοητεύεται από τους πολιτικούς που πήραν τον έλεγχο του αγώνα για να έρθουν κατόπιν στην συνεννόηση με την κυβέρνηση με σκοπό να αναλάβουν σημαντικές δημόσιες θέσεις. Το μυθιστόρημα εκτελείται σε λαϊκές γειτονιές και οι πρωταγωνιστές του είναι άνθρωποι που επηρεάστηκαν από την ύφεση που ξεκίνησε από τη Wall Street το 1929 και έχει επιπτώσει σε όλο τον κόσμο επίσης και στον Παναμά. Περιγράφει μπουρδέλα και καντίνες σαν επιχειρήσεις που ευημερούσαν παρά την κρίση. Σε ένα δοκίμιο για τον Αγγιλέρα Μάλτα, ο Εκουαδοριανός ακαδημαϊκός Ερνάν Φλόρες Χαραμίγιο του θεωρεί πρόδρομο του μαγικού ρεαλισμού, ειδικά για το έργο του με τον τίτλο Δον Γκόγιο. Γι' αυτό που δεν μπορεί να υπάρχει καμία εμβολία, το έργο του μπορεί να χαρακτηριστεί σαν κοινωνική διαμαρτυρία. Το μυθιστόρημα Canal Zone είναι ένα παράδειγμα. Το μυθιστόρημα Εσταθιόν Δεναβεγάτες του ακαδημαϊκού Ντιμάς Λίδιο Πίτη γράφτηκε τη δεκαετία του 70 όταν ο πόλεμος του Βιετνάμ διεθνοποιήθηκε και ο κόσμος τον έκρινε σύμφωνα με τον διαχωρισμό ανάμεσα στον καπιταλισμό και τον κομμουνισμό, χαρακτηριστικό της αντιπαλότητας εκείνης της εποχής μεταξύ των δύο μεγάλων στρατιωτικών δυνάμεων. Μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης των ΗΠΑ δεν θεωρούσε την παρέμβαση της χώρας τους δίκαιη, ούτε τους στρατιώτες τους ήρωες με ευγενή σκοπό. Αυτό το μυθιστόρημα περιλαμβάνει μια της καλύτερης περιγραφές για την τεχνητή, σχεδόν ουτοπική ζωή σε αυτά τα εδάφη, τα σχεδιασμένα κατοικώνα και καθομοίωση ενός τροπικού παράδεισου. Το θέατρο υπήρξε και αυτό ένας αντίλαλος της πραγματικότητας και έτσι γράφηκαν έργα όπως τα δύο του συγγραφέα Ερνέστο Νέκο Εντάρα, το Ελβερεδίκτο, στη συνεργασία με τον Χουάν Ντέιβιντ Μόργαν, στο οποίο δικάζουν τον Φιλίππο Νοβαρίλα και το οποίο κοινό συμμετέχει ψηφίζοντας για να είναι αθώος ή ένοχος, διότι πούλησε τον Παναμά. Επίσης, το Προμούντι που έγραψε μαζί με την Μπεατρίς Βαλντές και το Los Fantasmas del Canal τη Σόνια Ελλέρς, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχει ποτέ παρουσιαστεί στη σκηνή. Τα φαντάσματα είναι οι Γάλλοι που επιχείρησαν ματέως να κατασκευάσουν τη Διόρυγα και κάποια μέλη της προσωρινής κυβέρνησης
που σχηματίστηκε τον Νοέμβριο του 1903. Εκτός από τα ιστορικά γεγονότα, στο τέλος τα φαντάσματα στέλνουν ένα διδακτικό μήνυμα σχετικά με τη διατήρηση των πολιτικών, πολιτιστικών και ηθικών αξιών που είναι απαραίτητες για να αποφύγουμε την καταστροφή της οικονομίας που μας άφησαν εκείνοι που έξαν τη δημοκρατία. Εκτός από τη θεαματική γύρω από την κυριαρχία στη ζώνη της Διόρυγας, πάντα από την υποτιδησίωνη κατοχή των ΗΠΑ, υπήρχαν και άλλα θέματα που ενέπνευσαν τους συγγραφείς μας, ποιητές, δημοσιογράφους και δημοκιμογράφους, ώστε να εκφραστούν με εξαιρετικό τρόπο, όπως ο Τομπίας Δίας Πλάιτρι, που μας κληροδότησε ένα έργο για τη φιλοσοφία, τη λογική, την ιστορία και την ποιήση. Ας δούμε κάποια τοπήματά του. Θα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα. Για εκείνον που θέλει να με διαβάσει, είμαι πολύ ξεκάθαρος, είναι ο τίτλος. Για εκείνον που θέλει να με διαβάσει, είμαι πολύ ξεκάθαρος. Γεννήθηκα, μεγάλωσα και έγινα μετά γυαλί από κισό και φωτιά στον αέρα, ένα πάθος κάπως τρεμάμενο, που με τίποτα οξυγονώνεται και μεγαλώνει με άλματα και όπως και σαν αντίκτυμα του πελική καλεμιού και χαρούμενης πέτρας. Συγγραφέας Μελίντα Ρουθ Σεπούλβεδα μελετά το θέμα της Διόρυγας σε μια πρωτοποριακή για το μυθιστόρημα δουλειά που έζησε από τα δείγματα ή την ύπαρξη ενός αρχαιωματικού λόγου της ζώνης Διόρυγας. Στον πυρήνα της υπήρχαν τα έργα του Χακίν Μπελένιο που αναφέρονται στις φιλετικές, κοινωνικές, πολιτισμικές διαφορές των ανθρώπων που σχετίζονταν με τη Διόρυγα ή με τη ζωή στον Παναμά. Σε γενικές γραμμές, τα έργα του που αναφέραμε αποκαλύπτει η εγκύστρωση των διακρίσεων στις τάξεις των εργατών στη ζώνη της Διόρυγας. Οι Τζαμαϊκανοί, οι Αντιλιανοί από μια μεριά που μιλούσαν αγγλικά ή γαλλικά και είχαν άλλες θρησκείες και οι ντόπιοι λευκοί και μαύροι που προέρχονταν από το ιστορικό της χώρας και από την πόλη που ήρθαν ισπανικά και ήταν κατά παράδοση καθολικοί. Αυτές οι διαφορές δημιουργούν εσωτερικές πιέσεις που συγκρούνται με άλλες εξωτερικές που προέρχονται από την Ουάσιγκτον, κάτοχο της πολιτικής και διοικητικής εξουσίας μέσα στη ζώνη, που καθερώνει σύμφωνα με το σκεπτικό της εποχής το κοινωνικό και μισθολογικό διαχωρισμό, το επωνομένο Gold Roll για τους Βορειοαμερικανούς και Silver Roll για όσους ανήκαν σε άλλη εθνικότητα. Ο Χακίν Μπελένιο έχει τρία εξαιρετικά έργα, το Luna Verde, το Gamboa Gang Road και το Grundulite. Το έργο του έχει χαρακτηριστεί ελάχιστα δουλεμένο, ωστόσο κατάφερε να μείνει μέσα στα πλαίσια του λογοτεχνικού ρεαλισμού, κοντά στο λαό, και ένα βιβλίο που διδάσκεται υποχρεωτικά στα σχολεία. Ακολουθούν οι γυναίκες που ξεχωρίζουν σε αυτό το στάδιο της ζωής του εθνοσμού και κάνει την εμφάνισή της η Ίση Στεχίρα που πέθανε πρόσφατα, περιγράφει τη ζώνη της Διόρυγας με αυτόν τον τρόπο. Ήταν ασκούμενος, τακτοποιημένος και στολισμένος με σκιερούς δρόμους, με πορτοκαλία, κακίες, όλες οι ίδιες που ανθίζουν την ίδια μέρα και την ίδια ώρα κάθε χρόνο. Όλα αυτά σε ρωτήσει συμφέτσαφη. Εκδίδονται ακόμη μυθιστορήματα που αγγίζουν επιφανειακά τόσο την περιθωριοποίηση του πλάτου του Παναμά λόγω της ζώνης της Διόρυγας, όσο και τις συνέπειες αυτής της περιθωριοποίησης. Και έτσι συναντάμε το υπέροχο μυθιστόρημα του Χούστο Αρόγιο, ένας από τους πιο σημαντικούς εν ζωή συγγραφείς μας, με τίτλο Βίδα και Ολβίδα. Εκδίδεται επίσης το Λόμα Αδιέντε Βεσίδα Ντεσόλ του Ραφαέλ Περνέτ και Μοράλες, όπου αποτυπώνεται σε μορφή καρικατούρα στο φαινόμενο των φιλετικών διαφορών που δημιουργούνται από το διαχωριστικό τοίχο ανάμεσα στην πορτεύουσα και τη ζώνη της Διόρυγας, καθώς και τα μυθιστόρηματα του Κάρλος Γκιγέρμο Βίλσον, Τσόμπο και των Νιέτος Δε Φελικτά Ντολόρες, που δημιουργούν και σχηματίζουν αληθινά πολιτισμικά ρήγματα μέσω μιας απατηλής γλωσσικής περιπέτειας. Αφού επικεντρωθήκαμε στο μυθιστορηματικό πεδίο, και χάρη στην σημαντική μελέτη της ακαδημαϊκού Μαργαρίτα Μπάσκετ, μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα έργα του Χιλ Μπλά Τεχέιρα, που έδωσε Περδίδος, του Ραμόν Χουράδο Ντεσερτόρες και του Κάρλος Φρανσίσκο Τσάνγκ Μαρίν, Γέρο Γέρο Τρανσπαρέντ. Το πρώτο εκδόθηκε το 1962 και διαμορφώνει μαζί με τα υπόλοιπα το σύνολο των ιστοριών, των οποίων τα θέματα ερμηνεύουν τις παράνομες εκτελέσεις του Πέντρου Πρεστάν, του Βικτοριάνο Λορέντσο, του Ινδιάνου Αντάρτη, σαν πράξεις της πολιτικής εξουσίας των ΗΠΑ και του Παναμά, για να μην ξεσηκωθούν οι φτωχοί και να μπορέσουν να διώξουν τους πληθυσμούς από τις εκτάσεις που αργότερα θα βυθίζονταν προκειμένου να κατασκευαστούν οι λίμνες που τροφοδοτούν τον Διόρυγα του Παναμά. Τόσο το έργο Ντεσερτόρες όσο και το Αλιγεριγέρο Τρασπαρέντε συνδέουν το τέλος της απελευθερωτικής επανάστασης στα τέλη του 19ου αιώνα, 19ου και αρχές 20ου αιώνα, τη οποία η ειρήνη υπογράφηκε στο βορειοαμερικανικό πλοίο Wisconsin με την απόσχηση από την Κολομβία και την σύμβαση, υπογραφή της σύμβασης με διατονισμό με τις ΗΠΑ για την κατασκευή της Διόρυγας, 18 μόνο μέρες μετά τις 3 του Νοεμβρίου. Στο Πέμπλος Περδίδος καταδεικνύεται ένα τραγικό γεγονός, όπως ήταν η απώλεια του Παραδείσου, που ήταν οι περιοχές που βυθίστηκαν το όνομα της ευημερίας εκείνων που ήταν σκλάβοι των επιθυμιών τους ή που κινούνται στο ρυθμό των οικονομικών αλλαγών και συστημάτων.
Σε αυτή την ομάδα ανήκει το Λαότρα Φροντέρα, του συγγραφέα από το Τσιρίκι Σέσαρ Καντανέδο, που εκδόθηκε το 1959 και διηγείται την περιπλάνηση των ανθρώπων που η γη τους βυθίστηκε κάτω από τα νερά της λίμνης Αλαχουέλα, επίσης διόρυγα, και η θυσία του Κρούς Αλμπάν, συμβούλου των χωρικών. Το ίδιο θέμα πραγματεύεται το μυθιστόρημα της Gloria Guardia, El Último Juego, στο οποίο εμφανίζεται, αυτό εκδόθηκε το 1976, στο οποίο εμφανίζεται ξανά η φιγούρα του Αντάρτη. Σε αυτή την ιστορία, το ζητούμενο είναι η επανάκτηση της ζώνης της Διόρυγας και να είναι αυτό μια επανάκτηση του λαϊκών μαζών. Και τα αποτελέσματα της Διόρυγας θα είναι ως κοινωνικού χαρακτήρα και όχι ο πλουτισμός των ολιγαρχών ή των στρατιωτικών. Ο μυθιστοριογράφος Χούστο Αρόγιο ασχολείται και σε άλλο έργο του με αυτό το θέμα, που μας ανώνει όλους τους Παναμέζους, το έργο του Συμπριθύπιον ή Φιν, που εκδόθηκε το 2004. Η πλοκή περιστρέφεται γύρω από τη μεταμόρφωση του ηθαγενή Κωνσταντίνου Αγγιλάρ στο alter ego του Βιτοπενιάλα Λορέντσο και το θέμα μετατίθεται από ένα μυθιστόρημα που φοράει το προσωπείο του Βοκολικού σαν υπαρξιακό μυθιστόρημα. Πολλά μυθιστόρηματα έχουν περιγράψει τόσο την επίθεση του Άγγλου πειρατή Χένρι Μόργαν το 1671 στην πόλη του Παναμά, όσο και την απόσχηση του Παναμά από την Κολομβία. Δύο από αυτά γράφτηκαν από τον συγγραφέα στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως, τον Χουάν Ντέιβιντ Μόργαν, και είναι τα Entre l'Honneur και η Λέα Σπάντα και το Conardien des Fulgores de Gloria, που είναι παρμένα από μια στροφή του εθνικού μας ύμνου. Άλλο ένα παρεστατικό που έλαβε χώρα στο Παναμά το 1955 και ήταν αντικείμενο ιστορικής μυθοπλασίας από τη συγγραφέα Gloria Guardia και αναφερόμαστε φυσικά στη δολοφονία του τότε Προέδρου Χωσέ Αντώνιο Ρεμόν Καντέρα, που έγινε στο βιβλίο Λόμπος Αλανότσεφερ. Πίσω από τη συνθήκη Ρεμόν Άιζενχάουερ και την επίτευξη οικονομικών παραχωρήσεων, το μυθιστόρημα δείχνει την παρέμβαση των CIA και τη μαφία των ναρκωτικών που εισχωρούν στο Παναμά για να αποφεληθούν ακριβώς από το μεγαλύτερο προσόν του γραφείου. Η δολοφονία ήταν εκδίκηση επειδή ο Ρεμόν διαπραγματευόταν ανοιχτά και με άλλες συμμορίες μαφιόζων ή επρόκειτο για τιμωρία για το εθνικιστικό ύφος του λόγου του. Ο Ραφαέλ Ουρελόμπα, άλλος παραμέλος συγγραφέας, σε ένα έργο του, το έργο του Μανοσάντα, θέτει επιτάπητο στην αντιπαράθεση την προέλευση της δημοκρατίας. Δείχνοντας μια καρικατουρίστικη ματιά στην καθημερινή προσωπική ζωή των Γαλλών, ανακατεύει τις μάχες του πολέμου των χιλίων ημερών, την υπεράσπιση της υποαπηλής πόλης την ώρα της ανεξαρτησίας και πολλά άλλα, στο οποίο εισάγει τον καραβαλίστικο λόγο του Μπαχτίν. Φωτίζει έτσι με σκληρό τρόπο τη διαμάχη που προκάλεσαν οι διαφορετικές ερμηνείες των ιστορικών γεγονότων. Ουσιαστικά, κάνει στην πράξη μια προειδοποίηση για την ανάγκη να σκεφτόμαστε με προσοχή την αξία των λόγων μας. Και φτάνουμε σε ένα από τα πιο δραματικά της ιστορίας μας, την περιβορειαμανική εισβολή στις 20 Δεκεμβρίου του 1989. Το 2019 συμπέθηκαν 30 χρόνια από αυτό το γεγονός και ακόμη δεν ξέρουμε πώς έχασαν τη ζωή τους. 26.000 στρατιώτες των Ηνωμένων Πολιτειών έπεσαν με αλεξίπτα για να συλλάβουν τον τότε δικτάτορα που μας είχε βυθίσει μια βαθιά κρίση. Πολλοί επισημαίνουν ότι αυτή η επιχείρηση με το όνομα Just Cause, δηλαδή δίκαιος σκοπός, ήταν μια πρόβα του εκλειπώντος Προέδρου George Bush, συγγνώμη, για τον πόλεμο του κόλπου, ο οποίος έλαβε χώρα λίγους μήνες αργότερα. Οι συγγραφείς μας δεν είχαν σταματήσει να παράγουν τόσο με ιστορήματα όσο και θεατρικά έργα γύρω από αυτό το μεγάλο εθνικό τραύμα που ακόμα και σήμερα ξυπνά πάθη. Και έτσι έχω το έργο Las Luciérnagas de la Muerte του προαφερθέντα συγγραφέα Χωσέ Φραγκό και πάρα πολλά ραπήματα, δοκίμια και με ιστορήματα τα οποία θα μου ήταν αδύνατο να παρουσιάσω. Θα ξεχωρίσω το βιβλίο του Ρομέντο Μέντες Παναμά 20 Δεκεμβρίου του 1999, Liberación o Crimen de Guerra, και το El Libro de la Invasión του δραματουργού και ποιητή Πέδρο Ριμπέρα σε συνεργασία με τον δημοσιογράφο Φερνάντο Μαρτίνες, που εκδόθηκε από το ιδιωτικό οίκο Fondo de la Cultura Economía de México, και το βιβλίο El Fin de la Tregua τη εκλειπώστα δημοσιογράφου Itzel Vázquez, που δημοσίευσε άλλο ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα λίγο από το θάνατό τη με τίτλο Las Mujeres και Amazon, Amarona Tino Hunter, το οποίο διατρέχει μέσα από τέσσερις γενιές στην εθνική μας ιστορία. Η αιματηρία αυτή τη βολή έγινε αντικείμενο πολλών βιβλίων και από άλλα γεωγραφικά πλάτη, με κάτι που ξεχωρίζουν όπως το Άγγιλας Νέγρας του Λάρι Κόλινς και άλλα που θα μου έπαιρνε πολύ χρόνο να παραθέσω. Αυτό θα μπορούσα να το συζητήσω σε μια άλλη ομιλία. Δεν μπορώ να μην αναφέρω εδώ το συγγραφέα που θεωρείται ο πιο αντιπροσωπευτικό συγγραφέα παναμέζικη λογοτεχνία και αναφέρομαι στο Ροχίλιο Σινάν και το κορυφαίο έργο του Λαΐσλα Μάχικα, που διαδραματίζεται στο νησί Ταμπόγκα, στο οποίο είχε γεννηθεί ο ίδιο και το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στην είσοδο τη Διόρυγα από τη μεριά του Ειρηνικού ωκεανού.
Και πάντα ήθελαν οι Βόρειοι Αμερικανοί να το κατακτήσουν αυτό το νησί. Θα ήθελα να σα παρουσιάσω ένα πανόραμα των θεματικών αξώνων που έχουν καθορίσει τη λογοτεχνική έκφραση των γραφών μας. Και έχω αναφέρει με τα βία κάποιου λίγου, αλλά εμβληματικού γραφεί. Η λογοτεχνία του Παραμά είναι ελάχιστα γνωστή έξω από το σύνορα μας, με εξαίρεση κάποια λίγα ονόματα που κατάφεραν να εκδοθούν από εκδοτικού οίκου με κύρου, πράγμα που επιτρέπει τουλάχιστον την κυκλοφορία του σε Ισπανία και Λατινική Αμερική. Πρόσφατα εκδόθηκε και το ένα βιβλίο Λαζιέρα Σερκινά το Ρίγο από έναν Ισπανό, δημοσιογράφο που μιλάει για τις εμπειρίες του το Ρίγο στα 40 χρόνια του θανάτου του. Αυτό επίσης θα το συζητήσουμε σε άλλη συζήτηση. Θέλω να εκφράσω ξανά την ευγνωμοσύνη μου στους εργαζόμενους του φεστιβάλ και σε εσάς που είχατε την υπομονή μέχρι τώρα. Να ακούσετε που μου επιτρέψετε να σας παρουσιάσω αυτό το σύντομο πανόραμα για το οποίο ήταν και τι ήταν και τι είναι η λογοτεχνία του Παναμά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σακέλη. Ήταν ουσιαστικά ένα παράθυρο στον κόσμο του Παναμά, στη λογοτεχνία του Παναμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η συγκεκριμένη ομιλία μεταδίδεται ζωντανά στη σελίδα μας στο YouTube. Επίσης, είναι τα εγγραφή στα ελληνικά και έτσι πιστεύω, εύχομαι πως όλοι θα την απολαύσατε. Αν έχετε κάποια ερώτηση, μπορείτε να συνδεθείτε και να μας στείλετε άμεσα τις ερωτήσεις σε εμάς και εμείς τις μεταφέρουμε στην κυρία Σαχέλ. Κυρία Πρέσβη, ένα χαιρετισμό για το να αποχαιρετήσουμε τους... Κυρία Λιμπερόπουλος. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τη Φεστιβάλια και εσένα, Ανδρέα, για την πρωτοβουλία σου. Την αγαπημένη μου φίλη και συνάδελφο, κυρία Μαριάννα, κυρία Σαχέλη, που είναι ειδική στο ζήτημα λογοτεχνίας του Παναμά, την οποία και εγώ επίσης μαθαίνω πολλά από εκείνη. Η αλήθεια είναι πως ελπίζουμε πως σε μια επόμενη συνάντηση θα είχαμε τη δυνατότητα να την προσκαλέσουμε, έτσι να μπορέσει να μας μιλήσει για άλλα θέματα και τα ενδιαφέροντα σχετικά με την ιστορία του Παναμά. Άλλη μια φορά ευχαριστώ και στις δυο σας και ελπίζω και εύχομαι να βρεθούμε από κοντά σύντομα. Έχω διάφορα μηνύματα στο chat. Μας έρχονται από τη Γαλλία, από την Κολομβία, από το Μεξικό, και πίσω και από τον Παναμά φυσικά. Μας πίσω να μας βλέπω στον Παναμά. Και από την Ελλάδα φυσικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλους σας την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε και το ενδιαφέρον που δείχνετε, γιατί πραγματικά ο Παναμάς έχει πολλά να προσφέρει στη λογοτεχνία. Υπάρχουν πολλά ταλέντα, συγγραφικά ταλέντα, και αν χρειαστεί, όντως χρειάζεται περισσότερη ανάπτυξη και διάχυση της προφορίας σχετικά με τον Παναμά. Αυτό είναι ο στόχος μας και ο στόχος του φεστιβάλαια. Μπορέσουμε να φέρουμε σε επαφή το κοινό μας με τη λογοτεχνία της Λατινικής Αμερικής και της Ελλάδας φυσικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην περίπτωση του Παναμά, εγώ θα μιλούσα και με τους ιστορικούς λόγους που καθόρισαν την λογοτεχνία μας. Υπάρχουν όμως και πολλοί νέοι συγγραφείς, οι οποίοι σύντομα θα δημιουργηθεί μια γενιά νέων συγγραφέων, πολύ σημαντική. Και χαίρομαι γι' αυτό. Και πολύ συχνά με κάποιους συγγραφείς από αυτούς έχω παρουσιάσει βιβλία νέων συγγραφέων. Γιατί έχουν ανάμεσα συνδεδεμένο όλα αυτά με την ιστορία του Παναμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην πραγματικότητα, στις 13 Νοεμβρίου, σε 7 το ώρα Ελλάδας, έχουμε την κυρία Τατιάνα Πρετέλτ μαζί μας με το εργαστήριο της και τη συζήτηση πάνω στον Παναμά. Όπως και να έχει, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Σας προσκαλούμε αύριο. Έχουμε αύριο 2 εκδηλώσεις. Αύριο, Τρίτη, 26 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, έχουμε παρουσίαση βιβλίου Καχάμπρε από τον συγγραφέα του Κολομβία,
Armando Romero. Και έπειτα στις 8:30 την παρουσίαση του βιβλίου του σχετικά βαθίας στα διασπίτια της Αργεντίνης συγγραφέας Σαμάτας Βέμπλιν. Πολύ ωραία. Θα μετάφραση στα ισπανικά και στα ελληνικά. Θα βρεθούμε αύριο λοιπόν και περισσότερο θα βλέπουμε μέσα μαζί μας όλες τις μέρες του φεστιβάλ που μεταδίδεται online μέχρι τα μέσα του Νοεμβρίου. Να πω το φεστιβάλ αυτό στηρίζεται, είναι υπό την αιγίδα της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Είναι τιμή μεγάλη για μας. Εδώ είναι λοιπόν οι γυναίκες στην πορτοπορία, όπως πάντα, έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, Αδριάννα. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ που συμμετείχατε. Γεια σας.